επεισόδια έχουμε στο σημερινό επεισόδιο. Και τι πήγε στα Μπομπονιέρα? Σε ποιο κάμπο πήγες, Πέτρες? Πού, σε ποιον από όλους? Έχει να κάνει με το τι θα δούμε σήμερα, παιδιά. Είναι θεματικό το μπλουζάκι, διότι Πέτη μου είναι πολύ μπροστά. Στο σημερινό επεισόδιο, παιδιά, γεννάμε. Ναι. Εγώ ντύθηκα από μπομπονιέρα, γιατί κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά θα βαφτιστώ. Σωστό, έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα η ιστορία θα τρέξει 3 μήνες μπροστά, όπου έχουμε το εξής φοβερό και τρομερό που μόνο στον έρωτα φυγά μπορούσε να γίνει. Και η Αλεξάνδρα και η Ευγενία θα γεννήσουν παιδιά ταυτόχρονα. Τι? Η Ευγενία θα γεννήσει προώρα. Η Αλεξάνδρα θα γεννήσει φυσιολογικά. Ο δε Μάρκος στο νοσοκομείο, τη μία θα πιάνει, την άλλη θα αφήνει. Θέλω να σας πω ότι θα ακούσατε και στο τρέιλερ, ένα από τα δύο, μία από τις δύο γέννες δεν θα είναι τόσο εύκολη. Θα κινδυνεύσει και η μητέρα και το μωρό. Θέλετε να δείτε λίγο το τρέιλερ και να σας αποκαλύψω μετά και τι παιδιά θα γεννηθούν και τι θα γίνει. Για να δούμε. Για δείτε να καταλάβετε. Άντε και μόλις αραντήσεις, να πάρουμε την Πέμπα μας, να πάμε στην Αθήνα να δείτε τη μεγάλη πόλη. Δεν πέρασες και λίγα τους 3 τελευταίους μήνες? Για να ήσουν κι εσύ στο χείλος του γκρεμού, όπως εγώ. Άλλο στη θέση μου θα είχε φουντάρει. Δεν θα σ' άφηνα εγώ. Από εκεί μέσα μόνο κορίτσι μπορεί να βγει. Έτσι όπως έχεις ομορφύνει. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Νιώθω ότι κάτι κακό θα συμβεί σήμερα. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς για όλα. Γιατί ήρθες να μείνεις δίπλα μου? Για να βασανίζεις και εμένα και τη γυναίκα σου. Τι έγινε? Είναι ανησυχής. Το Μάρκο, πάρε τηλέφωνο. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να σώσουμε και μάνα και παιδί. Όπου, αυτό το βλέμμα της, ε! Α, το καλέ. Η τελευταία τάκα στο τρέιλερ ήταν θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να σώσουμε και τη μάνα και το μωρό. Ναι. Ο άνθρωπος που θα κινδυνεύσει στο σημερινό επεισόδιο είναι η Ευγενία. Θέλω να σας πω, μην ανησυχήσετε πολύ, στο τέλος της ιστορίας, αφού έτσι ταλαιπωρηθούν λίγο, η Αλεξάνδρα που έχει ήδη ένα γιο με τον Μάρκο θα κάνει κοριτσάκι, ο Ιάσονας λοιπόν θα γίνει μπαμπάς ενός υγιέστατου κοριτσιού, ενώ ο Μάρκος που νόμιζε ότι θα γεννήσει η Αλεξάνδρα κοριτσάκι θα γεννήσει αγόρι. Σας είπα πολλά σχόλια σήμερα. Του χρόνου θα κάνουμε πέρασμα χρόνου 18 χρόνια. Και τα παιδιά αυτά. Εσύ θα κάνεις τώρα παιδί. Τι? Εσύ θα κάνεις το παιδί μεγαλωμένο. 18 χρόνια. Άμα σε εξηγήσουμε 18 χρόνια τα περνάς σε πληροφορά. Ναι, και το άλλο παιδί εγώ. Ναι, Δημητράκη, ναι. Να σου πω κάτι. Και δραματικό ρόλο δεν έχεις κάνει στη τηλεόραση. Τηλεόραση δεν έχω κάνει δραματικό. Ήρθε η ώρα μου. Ήρθε. Φιλάκια, τα λέμε. Ευχαριστώ, Νάντια.